Οι εκδηλώσεις μας στη Μυτιλίνη θα διεξαχθούν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Επιλέξαμε φέτος το φεστιβάλ να γίνει σε ένα γνώριμο χώρο, δίνοντας ζωή στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, στην Αγία Ειρήνη. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια επέτειος ιδιαίτερα συμβολική για το νησί μας, που υποδέχτηκε χιλιάδες ξεριζωμένους από τα απέναντι παράλια. Αλλά είναι και μια επέτειος επίκαιρη, τώρα που ο λαός μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου, με την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αλλά και τα υπεριαλιστικά παζάρια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα για το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη περιλαμβάνει στις 8 βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης του ΚΚΕ για το 1922 από το Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει ομιλία με φωτογραφική παρουσίαση, άφιξη, υγειονομική περίθαλψη και εγκατάσταση των προσφύγων στη Μυτιλίνη από τον Γιώργο Κατσούπη, νοσηλευτή. Στις 10, μουσικό αφιέρωμα από το συγκρότημα Συγκυρία με μικρασιατικά, σμυρνέικα, ρεμπέτικα και τραγούδια από τα νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα για την Κυριακή 18 Σεπτέμβρη περιλαμβάνει στις 8.30 πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Κώστα Παρασκευά, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στις 10, μεγάλη συναυλία με τη Μελίνα Κανά και τον Αλέξανδρο Κτιστάκη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία με τους Rad Music International. Παράλληλα και τις 2 μέρες, στο χώρο του φεστιβάλ, θα λειτουργεί η βιβλιοπωλεία της σύγχρονης εποχής με πολλές εκδόσεις για μεγάλους και μικρούς, εκθέσεις, στέκη μαθητών, στέκη φοιτητών και χώρος για σκάκι. Ο μεγαλύτερος πολιτικός, πολιτιστικός θεσμός της νεολαίας στην Ελλάδα, το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, συνεχίζει για 48η χρονιά την πολύ επιτυχημένη πορεία του. Δεκάδες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα και θα κορυφωθούν το τριήμερο 22, 23 και 24 Σεπτέμβρη στις κεντρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ είναι εμπνευσμένο από τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, που φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την εκτέλεσή του. Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα. Το σύνθημά μας συμπυκνώνει το κάλεσμα που κάνει η ΚΝΕ και το ΚΚΕ σε κάθε νέα και νέο για να ενώσουμε τη φωνή μας, για να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, για να δυναμώσει η μαχητική απάντηση της νεολαίας απέναντι στους δύσκολους χειμώνες που μας ετοιμάζουν. Απέναντι στην υποκριτική παραδοχή των αστικών επιτελείων ότι ακολουθούν δύσκολες μέρες, προβάλλουμε μαχητικά και αγωνιστικά την προοπτική του σοσιαλισμού. Στραπατσάρουμε τη λογική τους ότι τάχα η νεολαία θα παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις, το μαύρο χειμώνα που όλοι ομολογούν ότι θα έρθει για εμάς, αναμένοντας μια κυβερνητική εναλλαγή. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ αποτελεί ένα μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού για όλους εμάς που έχουμε κουραστεί να ακούμε συνεχώς για κρίσεις και για έκτακτες ανάγκες, που μας επιβάλλουν να χαμηλώσουμε τις προσδοκίες μας από τη ζωή, να συμβιβαστούμε με πολύ λιγότερα από αυτά που ονειρευόμαστε. Για όλους τους μαθητές που δεν ανέχονται άλλο να πηγαίνουν σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο με ελάχιστες βάσεις εισαγωγής και τράπεζες θεμάτων, σε ένα σχολείο που φέτος άνοιξε χωρίς κανένα απολύτως μέτρο προστασίας για τον κορονοϊό, λες και η υγεία των μαθητών είναι παιχνίδι. Για όλους τους φοιτητές που δεν ανέχονται να πληρώνουν υπέρογκα ενίκια και λογαριασμούς για να καταφέρουν να σπουδάσουν, που δεν ανέχονται άλλο την υποχρηματοδότηση των σχολών τους, την ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα, αλλά και την κοροϊδία της κυβέρνησης που σκορπάει εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τάζει στους φοιτητές στεγαστικά δάνεια. Για όλους τους νέους εργαζόμενους και ανέργους που δεν ανέχονται να ζουν με τα ψίχουλα των voucher και pass, που τα πληρώνουμε από την ίδια μας την τσέπη, που δεν ανέχονται να ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς και επιδόματα που κάνουν φτερά από τις αρχές του μήνα, που δεν ανέχονται συνάδελφοί τους να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας για τα κέρδη των αφεντικών.
για όλες τις γυναίκες που δεν ανέχονται να ζουν μέσα στην ανισοτιμία, την καταπίεση, την εκμετάλλευση και τους καταναγκασμούς, που δεν ανέχονται την πολύμορφη βία σε βάρος τους και την ανυπαρξία κάθε μέτρου στήριξης από το κράτος. Σήμερα λοιπόν, για όλους εμάς υπάρχει επιλογή απέναντι σε αυτούς που θέλουν τις νέες και τους νέους συμβιβασμένους με την ακρίβεια, τους πολέμους και τη φτώχεια, που περιμένουν ότι θα τους χαρίσουμε έναν εύκολο χειμώνα, εμείς προετοιμάζουμε τη δική μας απάντηση. Γιατί ξέρουμε ότι κανένας δεν θα μας χαρίσει τίποτα αν εμείς δεν το διεκδικήσουμε. Ξέρουμε ότι στον 21ο αιώνα υπάρχει η δυνατότητα να ζήσουμε καλύτερα, σπάζοντας τα ολοένα και μεγαλύτερα αδιέξοδα που μας βάζει η καπιταλιστική κοινωνία του κέρδους και οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από τους προοδευτικούς σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, που τους έχουμε δοκιμάσει με τα ίδια αποτελέσματα. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι οι μόνες στιγμές που ο λαός μας πραγματικά χαμογέλασε ήταν όταν έδειξε εμπιστοσύνη στις ίδιες του τις δυνάμεις και επέλεξε να οργανωθεί και να αγωνιστεί όσο ισχυρός και αν ήταν ο αντίπαλος. Αυτό έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, την eFood, τη Λάρκο, τα πετρέλαια Καβάλας, τη Μαλαματίνα και αλλού. Αυτό συνεχίζουν να κάνουν και οι φοιτητές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που αγωνίζονται ενάντια στην καταστολή και την τρομοκρατία που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια. Σε όλες αυτές τις στιγμές που ο λαός πήρε ανάσα αισιοδοξίας, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήταν εκεί, πρωτοστατώντας την οργάνωση του αγώνα και την αλληλεγγύη. Το ίδιο θα κάνει στους αγώνες που θα έρθουν. Τα φεστιβάλ μας φιλοδοξούμε να είναι ο πρώτος σταθμός για μια ακόμα πιο μαχητική και αγωνιστική χρονιά παντού, για να ανοίξει ο δρόμος της σύγκρουσης και της ανατροπής του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης, για να ανοίξει ο δρόμος για ένα πραγματικά δίκαιο κόσμο που θα κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα. Αυτό είναι και το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Ο κόσμος του σοσιαλισμού.